σε αλλαγές που φαίνεται να ευνοούν την προοπτική συνένεση που προχωράει η κυβέρνηση αναφορικά με το νομοθέτημα που ρυθμίζει τις δημόσιες συναθροίσεις. Ήδη μετά τις αλλαγές, η Φόφη Γεννηματά ανακοίνωσε ότι το Κινάλ θα υπερψηφίσει. Σε αλλαγές προχώρησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, καταθέτοντας 4 νομοτεχνικές βελτιώσεις. Αποσύρεται το ιδιώνυμο για απαγορευμένη πορεία. Αναδιατυπώνεται η πρόταση για αυθόρμητες δημόσιες συναθροίσεις, διάλυση διαδήλωσης μόνο παρουσία εισαγγελέα και απαγόρευση διαδήλωσης με συμφωνία Προέδρου Πρωτοδικών. Ο χάρτης λοιπόν της καταστολής και του περιορισμού των δημοκρατικών δικαιωμάτων που σχεδιάζουν στο σώμα της χώρας, της ελληνικής κοινωνίας, είναι πια ολοφάνερος. Με τις συγκεκριμένες βελτιώσεις γίνονται ουσιαστικά δεκτές οι προτάσεις που είχε καταθέσει το Κίνημα Αλλαγής, το οποίο σημείωσε ότι θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο. Με την καθοριστική παρέμβασή μας αλλάξαμε ριζικά το αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο. Άλλο ρύθμιση και κανόνες και άλλο κατάργηση συνταγματικών δικαιωμάτων που για μας είναι αδιαπραγμάτευτα. Από την Πάτρα και την περιοδία του στη Δυτική Ελλάδα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε. Έχουμε και ένταση της κρατικής τρομοκρατίας και καταστολής, όπως αυτή αποτυπώνεται γραμμή προς γραμμή στο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Για νομοσχέδιο χουντικής σκοπής κάνει λόγο το ΜέΡΑ25, το οποίο κάλεσε σε διαδήλωση στα Προπύλαια. Εν ώψη 5ου Μνημονίου, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να στρέψει τα ένστολα παιδιά μας εναντίον πολιτών που θα πάρουν τους δρόμους κόντρα στο 5ο Μνημόνιο, στο οστικό κύμα της ύφεσης που θα έρθει αναγκαστικά. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Πέμπτη.